Εδώ έχουμε το καλό κοτοπουλάκι με τις ματαρτυρές. Έλα, έλα τώρα το απομαδίστικο το φαγητάκι. Δεν θα πω πολλά. Πραγματικά δεν θέλω να πω σήμερα πολλά. Αυτή τη συνταγή πρέπει να τη φτιάξετε. Δεν είναι το κοτόπουλο με πατάτες που έχετε συνηθίσει. Αυτό περίμενα. Δεν έχω βάλει μέσα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να βάζουμε σε αυτή τη συνταγή. Είναι πολύ πιο απλό. Είναι γευστικότατο. Το ζουμάκι που βγαίνει είναι ονειρικό. Είναι με 8 ευρώ ένα κοτόπουλο με πατάτες για όλη την οικογένεια. Οικονομικότατο, γιατί έχουμε πάρει το γοφό. Και είναι εννοείται. Μαμά, δύστηκο δεν είναι. Να πες στο φίλο για να ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη συνταγή. Τα κοπανάκια. Αυτά είναι τα κοπανάκια. Όχι, που λέμε. Τα κοπανάκια είναι το μπούτι. Α, το μόνο το. Ακριβώς. Χωρίς το γοφό, χωρίς τίποτα, μόνο το μπουτάκι. Εμείς τώρα έχουμε αφαιρέσει το κοπανάκι και έχουμε πάρει μόνο το γοφό. Αν έχουμε και το κοπανάκι, μια χαρά θα δουλέψει να το βάλουμε μέσα. Έτσι, γιατί το κόκαλο δίνει γεύση. Έχουμε ξαναπεί σε αυτά τα φαγητά. Θέλω να το δει ο κόσμος. Αυτό γιατί το φαγητό δεν θα το ξαναδεί. Ξέρεις τι θέλει. Πριν το σερβίρουμε, αν το έχουμε ετοιμάσει δηλαδή μια-δύο ώρες πριν, να πάρετε λίγο από το ζουμάκι με ένα πινελάκι ή με ένα κουτάλι και να μου αλείψετε την πετσούλα από πάνω, παιδιά. Είναι όλη η μαγεία. Αυτή η σαρτσούλα που έχει φτιαχτεί στον αυτόματο πιλότο, πραγματικά το ψήσιμο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και θέλει βούτες, έτσι. Ψωμάκι μπόλικο. Δείτε το πριν το κατεβάσουν και μιλάω κυριολεκτικά. Δώστο, πάσο, είναι γιατί πάσο. Το πάω όπως είναι στα είναι παιδιά. Πάσο. Από εκεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς. Α, σήμερα κάνει το καλύτερο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολη συνταγή και είναι η γεύση της. Οι άλλοι δεν θα φάνε. Πολύ διαφορετική από ό,τι έχετε συνηθίσει. Όταν το δοκιμάσετε, πείτε μου, στείλτε μου στο Instagram εντυπώσει. Λοιπόν, τώρα. Θα το κάνουμε όλο το φαγητάκι μας στο πυρέξ. Είτε σε ένα ταψάκι 25x33, μεσαίο θέλουμε. Τώρα, έχουμε καθαρίσει δύο πατατούλες. Θα τις κόψουμε και ντονάτες. Πώς κόβουμε και ντονάτες πατατούλες, λογικά ξέρετε, θα το ξαναδείξουμε. Κόβουμε την πατάτα στη μέση και μετά διαγώνιες. Βλέπετε, φετούλες. Ελένη, μπορώ να έχω ένα κουταλάκι. Εδώ, θέλουμε να είναι μπαμπάτσικες γιατί θα ψηθεί το φαγητό μας γύρω στη μία ώρα. Αλλά δεν θέλουμε να λιώσει πατάτα. Θέλουμε να είναι μελωμένη, αλλά όχι λιωμένη, να έχει γίνει πουρές. Κόβουμε και κόβουμε. Τώρα, θα μαριναρούμε τις πατάτες. Πρώτο στάδιο. Μία πατάτα ακόμα βρελή. Συγγνώμη, δεν θα τσακωθούμε για τις πατάτες τώρα. Συγγνώμη, αλλά ήθελα να σου πω. Όλα τα τσακωθούμε για τις πατάτες. Λοιπόν, πυρέξ. Βάζουμε καλό αλάτι και πιπέρι στο πυρέξ μας. Κατευθείαν μέσα. Για μην παιδευόμαστε. Αλάτι και πιπέρι μέσα. Εδώ. Και τώρα θα βάλουμε ελάχιστο βούτυρο. Σας έχω δώσει συνταγή το βουτυράκι, όλο το λιώνεται. Είτε στο φούρνο μικροκυμάτων, είτε σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά να μην αλλάξει χρώμα. Απλά να έχουμε αυτό εδώ, να έχει λιώσει το βουτυρό μας. Να μοσχομυρίσει που λέμε. Και βάζουμε μέσα εδώ, στο πυρέξ μας, μαζί με το αλάτι και το πιπέρι, περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Να φέρουμε και χαρτοπετσέτες. Ναι, θα φέρω. Λοιπόν, θελείς. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Πατάτες μέσα στο πυρέξ μας με το αλάτι και το πιπέρι και το βούτυρό μας. Κοιτάξτε εδώ, βάζετε 3 πατατούλες. Εγώ βάλα 2. Τώρα 3-4 πατατούλες τις παίρνει μια χαρά. Τις κουνάμε εδώ να μαριναριστούν και τώρα σύνουμε στους 200 βαθμούς στον αέρα μόνο τις πατάτες για αρχή γιατί δεν θέλουμε να στεγνώσουμε το κοτόπουλό μας. Ωστόσο εμείς θα μαριναρούμε το κοτόπουλο. Ψήνουμε άρα τις πατάτες μας στη μεσαία θέση του φούρνου στους 200 βαθμούς στον αέρα για 15 λεπτάκια ακριβώς.